από το 2002 έχουν μια συμφωνία επαναπροώθησης παράνομων μεταναστών, η οποία στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, γιατί η Ελλάδα προέβαινε συνεχώς ούτως ή άλλως σε παράνομες επαναπροωθήσεις πολύ περισσότερων ανθρώπων από αυτούς που προβλεπόταν στη συμφωνία. Το σημαντικό είναι όμως ότι προφανώς από το 2011-2012 εφαρμόζεται μια άλλη συμφωνία, την οποία δεν μπορεί κανείς να τη βρει πουθενά στα αρχεία των δύο χωρών. Μια συμφωνία που λέει ότι η Τουρκία προειδοποιείται από την Ελλάδα, που η οποία γνωρίζει με τις θερμικές κάμερες πότε πλησιάζουν προς τα σύνορα, ειδοποιούν οι ειδικές αστυνομικές αρχές και συλλαμβάνουν τους ανθρώπους πριν φτάσουν ακόμη και στις νόμιμες εισόδους στις χώρες μας. Είναι μάλλον φανερό ότι αυτό γίνεται υπό την ηγεσία και το συντονισμό της Frontex. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς παράνομο, γιατί δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να αποκλειστεί εντελώς από όλο τον υπόλοιπο κόσμο και να είναι σε συμφωνία με την Τουρκία να συμφωνούμε ποιοι θα μπορούν να φτάσουν στα δικά μας τα σύνορα. Φαίνεται ότι η χθεσινή συμφωνία που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συμφωνία που έρχεται να διευρύνει αυτή τη συνεργασία που υπάρχει στον Εύρο, να την προχωρήσει σε όλα τα παράγια της Μικράς Ασίας. Δηλαδή να μην επιτρέπει σε κανέναν άνθρωπο, στους πρόσφυγες, Σύριους, Ιρακινούς, Αφγανούς κλπ., να φτάσουν ούτε καν στα παράλια, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο καταπολεμούν την παράνομη μετανάστευση. Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο για το οποίο η δική μας χώρα δεν έχει να κερδίσει τίποτε. Γιατί η δυνατότητα να σταματήσει τους ανθρώπους να μπαίνουν μέσα, ακόμη και από τη θάλασσα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αν όμως η πολιτική η οποία εφαρμόζεται είναι μια πολιτική που λέει ότι τώρα πια δεν έχουμε καθόλου πρόσφυγες, άρα δεν θα μπορούν να φεύγουν από τη δική μας χώρα και προς τις υπόλοιπες χώρες, τότε η Ελλάδα θα είναι ένας χώρος στον οποίο θα έρχονται παράνομοι